Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Είναι Κυριακή και πάντα αυτή την ώρα την Κυριακή έχουμε ένα καινούριο πρόσωπο ή γνωστό ή και ίσως και δύο ή τρία πρόσωπα. Σήμερα έχουμε ένα καλλιτέχνη, ο οποίος είναι και καλός μου φίλος και θα ήθελα να τον καλωσορίσω εδώ στο στούντιο. Γιώργο μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, Βασίλη, που με κάλεσες. Είμαι ευτυχής που σε έχω μαζί μου. Και εγώ το ίδιο. Ναι, και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος έχει κάνει πολλά πράγματα. Είναι καλλιτέχνης, ο οποίος έχει κάνει καλές δουλειές και θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε για αυτές τις δουλειές τις οποίες έχεις κάνει με μεγάλη επιτυχία. Όμως θέλω να μάθω και για τον Γιώργο το Ιορκούι, όταν ήσουν παιδί. Γεννήθηκες Βαρόσι? Βεβαίως, είμαι γέννημα και θρέμα του Βαρόσιου. Πες μου λίγα έτσι λόγια για την παιδική σου ηλικία. Και δύο οι γονείς μου είναι από την Αμοχωστό. Είμαστε τρία αδέρφια. Μεγαλώσαμε στη οδός Παλαιολογίνας, απέναντι από το δεύτερο γυμνάσιο, το σπίτι μας. Ήταν το πατρικό. Εκεί που πήγες σε σχολείο? Στις αρχές πήγαινα στον Άγιο Νικόλα Δημοτικό. Και μετά μετακομίσαμε κάτω προς τη θάλασσα, κοντά στην Αγία Ανδριάδα. Οπότε πήγαινα στο Δημοτικό στον Άγιο Ιωάννη και μετά στο γυμνάσιο, το πρώτο γυμνάσιο, το οποίο ήταν δίπλα πάλι από το σπίτι. Ναι, ναι. Δεν είχες κουραστεί δηλαδή? Έτσι. Και η θάλασσα δίπλα. Και η θάλασσα, βέβαια. Η θάλασσα, αυτή η θάλασσα της Αμοχώστου που είναι μια ξεχωριστή θάλασσα. Το σπίτι μένει εκεί, έτσι. Έτσι είναι και τα δύο τα σπίτια είναι μέσα στην απαγορευμένη περιοχή. Ποιες είναι οι αναμνήσεις δυνατές από εκεί τα παιδικά? Φυσικά η εφηβική ηλικία είναι οι καλύτερες αναμνήσεις, οι καλύτερες εποχές. Η παρέα μου που είμαστε έφηβοι είναι ακόμα η ίδια η παρέα, η οποία βρίσκονται σε άλλες πόλεις φυσικά, στην Λάρνακα, στη Λεμεσό. Τους βλέπεις, συναντιέστε? Βεβαίως. Ναι. Κάνουμε και reunion, ξέρω εγώ. Έτσι, ναι. Μπράβο. Όλη η παρέα μας. Ναι. Τα αδέρφια σου πρέπει να πω ότι είναι γνωστοί και στην παροικία εδώ, εκτός από εσένα που είσαι γνωστός λόγω της καλλιτεχνικής σου δράσης, δραστηριότητες. Είναι ο ένας σου αδερφός, μουσικοσυνθέτης. Ο Νίκος Σαββίδης, ο οποίος είναι γνωστότατος. Είναι γνωστότατος. Και αυτός ξεκινήσει και αυτός από την Αμοχωστό, έτσι. Ναι, με το group. Ναι. Με τον Νίκο είμαστε πολύ συνδεδεμένοι, διότι έχουμε μόνο ένα χρόνο διαφορά. Έτσι. Και όταν είμαστε μικροί, είμαστε σαν τους δίδυμους. Έτσι. Ναι, είμαστε. Ενώ ο τρίτος αδερφός ήταν λίγο πιο μικρός, οπότε πέντε χρόνια διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά όταν είσαι μικρός. Και ασχολείται με πολιτική ο Αντώνης και αρχιτεκτονική. Όχι, είναι civil engineer ο Αντώνης. Α, civil engineer. Και είναι με τα πολιτικός, επίσης με τα Famagusta Association, είναι ο αντιπρόεδρος. Το ίδιο και ο Νίκος, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής. Ακριβώς. Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη δραστηριότητα και τώρα η Αμόχωστος είναι στην επιφάνεια και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στην Επιτροπή γενικά και στον Πρόεδρο και στον Νίκο και στον άλλο αδερφό σου που είναι σπρώχνουν το θέμα της Αμόχωστος. Συνέχεια, συνέχεια. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και ο Νίκος πάντα γράφει τραγούδια για την Αμόχωστο, ναι, ναι, ναι. Διότι τα νιώθει πραγματικά. Οπωσδήποτε, ναι. Θέλαμε να πάμε πέρσι για να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για επιστροφή στην Αμόχωστο, αλλά δυστυχώς τα λεφτά δεν μπορείς να εξασφαλίσετε. Έπρεπε να πάμε. Έπρεπε, σε αυτές τις περιπτώσεις έπρεπε κανονικά η κυβέρνηση να βοηθά. Γιατί είναι προμόσιο. Επειδή ουδέποτε πήγαμε πίσω, ούτε ο Νίκος ούτε εγώ. Ναι. Ήταν μια ευκαιρία να πάμε με το BBC, με το Channel 4, να μιλήσουμε για τις εμπειρίες μας. Ακριβώς. Για να γίνει, να προβληθεί το θέμα της Αμοχώστου. Ακριβώς, 40 χρόνια. Οπωσδήποτε, ναι. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, γυμνάσιο εκεί και μετά. Γυμνάσιο εκεί, ήμουν στρατός στον πόλεμο. Ναι. Μετά έμεινα ακόμα δύο μήνες έξτρα, διότι ήταν η εισβολή. Και ήρθα εδώ στο Λονδίνο το 1974, έκανα τα A-levels μου και μετά πήγα στο Middlesex University και έκανα το drama degree. Και μετά από αυτό έκανα ακόμα δύο χρόνια στο Welsh College of Music and Drama Acting. Ναι. Yeah. Επομένως, από τότε ασχολείσαι αποκλειστικά μόνο με το acting. Ακριβώς, έτσι. Yeah. Παράλληλα όμως, κάνεις και μεταφράσεις. Έκανα μεταφράσεις Αριστοφάνη, επίσης έχω μεταφράσει αγγλικά θεατρικά
για το ελληνικά. Στα ελληνικά για το θέατρο 1, mm-hmm. όπως το Blythe Spirit του Noel Coward. Mm-hmm. Και όλα αυτά. Επίσης γράφω κριτικές κινηματογράφου. Ναι. Οπότε όλα αυτά. Ασχολείσαι μόνο με αυτά. Ναι, ναι, λοιπόν, μόνο με αυτά. Έχεις κάνει πολύ καλές δουλειές, Γιώργο. Ευχαριστώ, και θέλω. Στο θέατρο δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Ναι. Πες μου έτσι. Μια-δυο δουλειές που έχεις κάνει στο θέατρο, τι δυνατές δουλειές. Κάναμε το Battle of Green Lanes. Στο Stratford East. Θυμάμαι, ήταν επιτυχία αυτό. Ήταν επιτυχία, ήταν γραμμένο από Τουρκοκύπριο, σκηνοθετημένο από Ελληνοκύπριο. Mm-hmm. Και οι ηθοποιοί είμαστε οι μισοί. Μισοί Τούρκοι και μισοί Έλληνες. Ήταν φυσικά Battle of Green Lanes για τη ζωή στο Green Lanes. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ δυναμική mm-hmm. παραγωγή. Παραγωγή, ναι. Λοιπόν. Εκτός τούτου, συνεργάστηκες και με το θέατρο τέχνης όμως, Στο παρελθόν, ναι. Πέρσι έκανα μια πολύ καλή παράσταση που ονομάζεται Ουαλά. Ήταν δύο ηθοποιοί μόνο, εγώ έπαιζα τον Ουαλά και ένας άλλος νεαρός. Το πιο δύσκολο έργο που έχω παίξει στη ζωή μου είναι για τη Συρία που γίνεται αυτά τα προβλήματα αυτά τα σημερινά. Ναι, 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 ναι. Και είναι πάρα σημερινό δηλαδή σημερινό, το θέμα. Έτσι. Σημερινό το θέμα για τα βασανιστήρια που τους κάνουν, για όλα αυτά που είναι και οι πρόσφυγες. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά εγώ επειδή είμαι πρόσφυγας από την Αμόχωστο, το νιώσα ακριβώς. Ναι. Παίζω συνήθως Παλαιστινίους στο θέατρο, ναι, 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 όλα αυτά. Ισπανούς, Παλαιστινίους, Ιταλούς, Ιρακινούς, όπως ναι. Το House of Saddam. Ναι, ναι, House of Saddam. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο αυτό. Ήταν μια παραγωγή του BBC, τι είναι. Ήταν co-production BBC με το HBO, okay. Το οποίο είναι το γνωστό στην Αμερική. Και πόσες, ήταν μια σειρά των 6 επεισοδίων, πόσο. Τέσσερα επεισόδια. Τέσσερα επεισόδια. Της ώρας μάλλον, Ήταν της ώρας. Ναι. Πήρε πολλά βραβεία αυτή η παραγωγή. Εγώ ήμουν στο πρώτο επεισόδιο. Ναι. Ήμουν ο πολιτικός που ήμουν εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν όταν βγήκε στην εξουσία. Mm-hmm. Και φυσικά του. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία αυτή. Το είδα το. Ναι. Δεν είδα ολόκληρο το σύριαλ, αλλά επειδή ήξερα ότι ήσουν στο πρώτο επεισόδιο, το είδα το πρώτο και το δεύτερο. Ήταν μια πολύ καλή δουλειά νομίζω αυτή. Ήταν πολύ δύναμη. Ήταν γυρισμένο στην Τινησία αυτό. Μάλιστα. Yeah. Ήταν καλή εμπειρία. Ήταν πολύ καλή εμπειρία. Ναι. Μετά να μιλήσουμε λίγο για μια ταινία η οποία ειλικρινά έκανε έκανε τη διαφορά αυτή η ταινία. Ναι. Παραγωγή από Ελληνοκύπριο, γραμμένο το σενάριο από Ελληνοκύπριο, σκηνοθετημένο και παραγωγή δική του, ναι. Τα έκανε όλα ο Μάρκος Μάρκου. Βεβαίως. Παπαδόπουλος and Sons. Βεβαίως. Και ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ήταν, ναι, ναι. Διότι την αγαπήσαμε από τη στιγμή που διαβάσαμε το σενάριο και τα κρίνια. Ναι, ναι, ναι. Διότι συνήθως διαβάζεις σενάρια για την παροικία, ξέρω εγώ, και όταν γράφουν οι Άγγλοι είναι. Δεν τα νιώθουν. Δεν τα νιώθει και είναι στερεότυπα. Στερεότυπα, ναι. Ενώ ο Μάρκος τα έγραψε με μεγάλη ανθρωπιά και ευαισθησία τους ρόλους. Εγώ έπαιζα τον Τουρκοκύπριο φυσικά. Και ήταν, ναι, ήταν μια ιστορία βασισμένη πάνω σε γεγονότα, δηλαδή αληθινά. Και ναι, τα, ναι, μόνο που άλλαξε τις καταστάσεις και τα ονόματα ο Μάρκος. Σωστά. Και έπαιζε σε ένα Τουρκοκύπριο, ναι, πραγματικά. Ο οποίος ήταν ο παλιός φίλος και τώρα αντίπαλος με τον πρωταγωνιστή, τον Χάρη τον Παπαδόπουλος. Ναι, 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 ναι. Οπότε είχαμε μεγάλη επιτυχία αυτό. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Και στην Ευρώπη, ναι. Και στα φεστιβάλ, πήραμε βραβείο στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, ναι. το βραβείο του κοινού, ναι, ναι, ναι. Που το ψήφισαν ο κόσμος. Έχει παρουσιαστεί και στην Αμερική, έτσι. Στο φεστιβάλ στο Palm Springs. Ναι, ναι, ναι. Και συγχαρητήρια, αξίζουν λοιπόν. Ευχαριστώ. Πέρσι πήγα ειδικά στην Κύπρο για την πρεμιέρα. Το ξέρω. Ναι. Το ξέρω, μου το είχες πει. Ναι. Ήταν επιτυχία εκεί. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Για μένα ήταν πολύ συναισθηματική εμπειρία, διότι είχα πολλούς φίλους μου από την Αμόχωστο που είχαν να τους δω από το δημοτικό. Και ήρθαν να δουν ταινία. Τους κάλεσα εγώ. Μπράβο. Οπότε ήταν. Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να δουν την επιτυχία σου. Ναι. Λοιπόν, και η διαφορά γίνεται ξανά, επαναλαμβάνεται, γιατί έχω ακούσει ότι ο Μάρκος ετοιμάζεται, έχει δώσει
την εντολή και παραχώρησε το script για να γίνει musical. Βεβαίως, musical. Η παραγωγός και η συγγραφέας του Mamma Mia θέλει να το κάνει. Είναι μια... Θα γίνει adaptation δηλαδή. Adaptation για το musical, για το θέατρο. Και θα γίνει για το West End. Πιθανό. Πιθανό, ελπίζω. Μπορεί να το κάνει πρώτα εκτός και μετά αν δουλέψει. Ξέρω. Ναι, μπράβο. Να συγχαρούμε τον Μάρκο. Ο Μάρκος Μάρκο, καλό παιδί. Εγώ το συνάντησα όταν ήταν παιδάκι, τον γνώρισα. Στο Birmingham. Στο Birmingham, γιατί είναι φίλος, είμαι φίλος με τον πατέρα του και τους έβλεπα οικογενειακά. Τους μικρούς. Τους μικρούς, ναι, τους έβλεπα όταν ήταν μικροί παιδιά. Μετά το συνάντησα σε μια τηλεοπτική ταινία η οποία έχει τίτλο Plane Spotting. Ήσουν και εσείς αυτή. Υποτίθεται να έπαιζα κι εγώ, αλλά επειδή έπαιζα στο θέατρο, στο Battle of Green Lakes, δεν μπορούσα να το παίξω. Ήταν και αυτή μια πολύ καλή εμπειρία και εκεί τον συνάντησα τον Μάρκο. Και μετά... Σε θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια. Ναι, δεν νομίζω να με θυμήθηκε. Αλλά όμως ήξερε, όταν του είπα ποιος είμαι. Ήξερε την οικογένεια. Ναι, ήξερε την οικογένεια και ήξερε ότι είμαι φίλος του πατέρα του. Και από εκεί ξεκίνησε και η... Τέλος πάντων, η ευκαιρία, μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω κι εγώ ένα μικρό part εκεί στο Παπαδόπουλο. Εχάρεψες πολύ ωραία πάντως. Ναι, ναι. Πες μου, έχουμε κάτι να δείξουμε από το... House of Saddam. Έχουμε και από το House of Saddam και από τον Παπαδόπουλο Σάνς. Ωραία, Γιώργο. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θέλω να πάμε να δούμε ένα κλιπ για το House of Saddam. Ωραία. Right? Και στη συνέχεια να δούμε τι άλλο έχουμε να πούμε. Πάμε να το δούμε το κλιπ. To assume the leadership as my esteemed deputy comrade Saddam Hussein. Mr. President, this is absurd! Now is not the time to be stepping aside. We are on the brink of a new era in Arab Brotherhood. Comrade Meshadi, he has made up his mind. Well, we must respect his decision. Mr. President, what's going on here? What is happening? Please, comrade, please. I'm very tired. Then we can only accept your recommendation by a unanimous vote. Very well. We will have a vote in our next session. The members of the council will need some time for thoughts and reflection. Where is Hamdani? I don't know. Come on. It causes me great pain that one of my first duties as president is to tell you that we have uncovered an atrocious plot against our beloved Ba'ath party. You can end this now. Just do what we need and confirm it. My pain is not eased by the fact that these collaborators are sitting amongst us here. Or things could get worse. The witness. Now, I want you to imagine your daughter sitting where you're sitting. Imagine. Since 1975, I have been part of a Syrian plot to overthrow both comrades Saddam and al-Bakr. When we, the conspirators, realized that al-Bakr was to step down in favor of his deputy, the assumption of the presidency by comrade Saddam Hussein forced us to put into action a plan to remove him. But as we did so, we revealed ourselves and our plans were uncovered. Comrades, you can imagine how stunned I was to discover that I had been betrayed by my closest colleagues. When the first
of the criminals were arrested, I asked them, what political differences are there between you and me? Did you lack any power or money? And if your opinion differed on anything, why didn't you bring it to the party? They had nothing to say to defend themselves. The people whose names are read out should leave the hall. Muhammad Ayesh, Fuad Abdullah, Ahmed Amin, Amjad Hashim, Kurdi Abdelbaqi, Badr Abdullah. We have done nothing. Ahmed Mukhtar. We have done nothing. Haider Jassim. You're innocent. Ali Hussein. This is all lies. Go on! I am innocent. Out! No, Emil Shaddam! God save Shaddam! Λοιπόν, μπράβο πραγματικά Γιώργο μου, συγχαρητήρια. Ήταν, η ερμηνεία σου είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ. Είναι κρίμα που δεν προτάθηκε Όσκαρ. μιλώντας για Όσκαρς, έτσι εγώ φαντάστηκα το Παπαδόπουλος σε Σανς. Λέω, αν αγαπηθεί από τους Αμερικάνους, τέλος πάντων, και πάρει την ευκαιρία να προβληθεί παντού, ίσως... Προτάθηκε για Όσκαρ. Γιατί αλλά δυστυχώς δεν προτάθηκε. Το κείμενο έπρεπε. Ναι. Ήταν υποψήφιο εδώ για τα London Critics Circle Awards. Ναι. Ως ο Μάρκος, για την πρώτη του ταινία. Πρώτη ταινία, ναι. Ναι, οπότε... Δεν πειράζει. Ναι. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, οι τελευταίες μας, γιατί μιλάμε. Ναι. Τι λες, να πάμε να δούμε και ένα βίντεο κλιπ του Παραδόπουλου σε εσάς. Βεβαίως. Πάμε να το δούμε. Lovely, come and try. Fresh fish, lovely hot chips, delicious fish. Come and try. Little boy, battered inside. Special chip for you and one for you. Off you go. Fish and chips, come and try. We batter our own fish. We make beautiful fresh fish inside. Sir, have a chip, have a fish. No, none for you. Sir, come and try, come and try. It's not just fish and chips. There's room for all of us. What do you want, Hassan? Remember when we were children, when we were friends? We weren't Greeks, Turks. Respectfully, I would like you to take your kebabs off the menu. This is a fish and chip shop. What do we get? I won't do fish. You don't do fish, Hassan. You're going to put us on the street. It's business. It's not about business. Perhaps you wouldn't be like this if we were Greeks. I tell you what. We'll take kebabs off the menu if you ask your son to stay away from my daughter. More tea? This is very difficult. Come on, it's easy. My son is his own man. Right, no deal. Is this because he's Turkish? Because he's a Muslim? Oh, no, I don't have a problem with that. Harry's not like that. Because he works in a kebab shop, is that it? Yeah, Harry's more like that. I'd ask you, both of you, to respect a man's aspirations for his daughter. I have similar aspirations for my son. Spiro, perhaps you should remind your brother where he is now. Tell him to look around. Perhaps he still sees a big mansion with gardens and servants. Well, I don't. But more importantly, neither does my son. This is only temporary. We'll be gone in a couple of months. I hope so. It's going to be a very long couple of months. For both of us. Say cheese. Λοιπόν, μπράβο. Είναι πράγματι και αυτό κάτι έτσι πολύ σημαντικό
Και όπως έχουμε πει, θα δουλεύουν τώρα οι ειδικοί για να το ετοιμάσουν σαν musical. Σαν musical, ναι. Ναι. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου να παίξεις στο musical, χορεύεις? Βεβαίως χορεύω. Ποιος δεν χορεύει, εγώ. λυπάμαι που δεν τα κατάφερα να περάσω το audition στο χώρο. Ναι, ήτανε σε μια περίπτωση που έκανε τις πρόβες ο χορογράφος, αν θυμάσαι. χόρευα, λέω, κοίταζα τους άλλους. Δεν μπόρεσε να προσαρμοστώ, το ξέρεις, δεν μπορούσα. Γιατί? Ναι, δεν ξέρω. Ίσως να μην, δεν ξέρω γιατί. Ίσως να μου είναι και λίγο έτσι τρακαρισμένος. Οπωσδήποτε, όπως μου λέει ο χορογράφος, εσύ έλα εδώ να παρακολουθήσεις και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Μετά δεν μου ξαναφώναξε. Εσύ έξω. Εσύ έξω, ναι. Τη γλιτώσαμε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, όμως... Θα επιθυμούσες να κάνεις musical. Θα μπορούσες να παίξεις ένα χαρακτήρα. Εγώ δεν παίζω musicals. Ναι, αλλά θα μπορούσες να έχεις ένα καλό ρόλο, ένα χαρακτήρα και να μην χορέψει ή να μην... Το κάναμε την ταινία, να πάμε σε άλλα projects. Πάμε σε άλλα. Ωραία, άλλα projects. Ναι. Θέλω να μου πεις για εκείνη την ταινία που έχει και γαλλικό περιεχόμενο. Έχω γυρίσει πέρσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μια νέα αγγλική παραγωγή που ονομάζεται The Honorable Rebel. Mm-hmm. Μια τίμια επαναστάτρια. Μάλιστα. Είναι, είναι βασισμένο πάνω στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, είναι αληθινή ιστορία αυτή. Αληθινή. Είναι ιστορία μιας Αγγλίδας αριστοκράτησας αυτή, η Elizabeth Montagu, η οποία άφησε τη ζωή της στην Αγγλία. Και πήγε στη Γαλλία. Και πήγε, ξεκίνησε να ταξιδεύει στην Ευρώπη, αλλά τότε άρχισε ο πόλεμος. Mm-hmm. Και στη Γαλλία ήταν τον καιρό που ήταν οι Ναζί και οι Γερμανοί και όλα αυτά. Mm-hmm. Και ταξιδεύει με στο τρένο, αλλά την παρακολουθεί η Γκεστάπο. Και στο τρένο συναντά δύο τύπους, είναι Γάλλοι αυτοί, mm-hmm. Γάλλοι από την Ελβετία. Mm-hmm. Οι οποίοι, παίζω ένα από αυτούς εγώ, είναι ο Ζιλ Μοντά. Συναντιέστε στο τρένο. Δηλαδή. Συναντιούμε στο τρένο και θέλει να δραπετεύσει από την Γκεστάπο, οπότε τη βοηθούμε εμείς, έρχεται μαζί μας μέσα στο αυτοκίνητο και περνούμε τα σύνορα και δραπετεύει προς την Ελβετία. Είναι ωραία ναι, ιστορία. Ναι, ναι. Και αυτή μετά κατέληξε στην Αυστρία και ήταν βοήθησε τον Κάρολ Ριτ να κάνει την ταινία The Third Man με τον Όρσον Ουέλς. Έχει πολύ ωραία ιστορία αυτή. Ζει αυτή ακόμα ή... Όχι, πέθανε. Αλλά είναι η ζωή της. Ναι, ναι, ναι. Και την αφήγηση της ταινίας την κάνει η Diana Rigg. Έτσι. Ναι, παίζουν καλή ηθοποίηση σε αυτήν την ταινία. Μπράβο. Και θα τη δούμε την ταινία αυτή στο τέλος του μηνός. Του μήνα. Οπότε ελπίζω... Ναι. Σε αυτές τις ταινίες που παίζεις, Γιώργο, ναι. Δικαιούσε, μπορείς να κάνεις και κριτική, γιατί κάνεις και κριτική ταινία. Όχι, δεν κάνω κριτικές, διότι γράφω και για ένα βιβλίο, το Film Review Annual, και μου λένε, θέλεις να τους λέω, προτιμώ να γράψει κάποιος άλλος. Διότι, βέβαια, διότι δεν μπορεί να κρίνεις τον εαυτό σου. Οπότε, ναι, την έχουμε αυτήν την ταινία. Επίσης, έκανα και μια κωμωδία πέρσι, το Δεκέμβρη, είναι sitcom, που θα την παίξει το BBC, ονομάζεται Woody. Είναι μια ωραία κωμωδία αυτή. Ναι. Και τι ρόλο παίζεις εκεί? Είναι η ιστορία, είναι στην Gran Canaria. Και είναι οι περιπέτειες των Άγγλων που πάνε στη... Ναι. Εγώ παίζω τον manager του καζίνου. Μου θυμίζει κάτι... Τον Φελίπε. Μου θυμίζει κάτι σαν Μπένιτο. Κάτι παρόμοιο, ναι. Και παίζεις τον διευθυντή του καζίνο μάνατζερ. Έχω μια ωραία σκηνή. Ο Φελίπε. Ο Φελίπε. Ναι. Πρέπει να υπήρξες πλούσιος τότε σε αυτό το διάστημα. Πρέπει να είσαι διευθυντής. Πώς σε σανώσουν σαν διευθυντής του καζίνου. Διευθυντής του καζίνου, ναι. Πολύ ωραία. Και πότε βγαίνει αυτή η ταινία έξω? Αυτή τη σειρά θα τη δείξει το BBC, δεν ξέρω ακριβώς. Μάη, φαντάζομαι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όμως, μιλώντας σε νωρίτερα, μου είπες όχι μόνο ταινίες και θέατρο και όλα αυτά, αλλά έκανα, μου λες, και κάνω συνέχεια μικρού μικρούς ταινίες. Ναι. Έχεις κάνει αρκετές. Έχω κάνει πάρα πολλές. Έκανα τρεις πέρσι, έκανα δύο φέτος και θα κάνω ακόμα μία σε δύο εβδομάδες.
Αλλά αυτές τις ταινίες μικρού μήκους τις κάνεις διότι οι σκηνοθέτες, όταν σου αρέσει το σενάριο, το κάνεις. Ναι, ναι. Και έκανα μια ταινία πέρσι το καλοκαίρι και κερδίσαμε βραβείο Best Film. Μπράβο. Στο Unchosen Charity Awards. Είναι ναι, φιλανθρωπικό ναι. ίδρυμα. Ναι. Μια ταινία που ονομάζεται Yoke Farm. Πες μας λίγα λόγια αυτό. Το Yoke Farm είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία πάλι. Α, εσύ. Και είναι... αυτό το Unchosen, ο φιλανθρωπικό οργανισμός, θέλει ιστορίες που για τη modern day slavery, για την σημερινή δουλεία, για τη σκλαβιά μάλιστα. που εκμεταλλεύεται ο κόσμος mm-hmm. και τους και συμβαίνουν αυτά. Και συμβαίνουν ναι, αυτά, ναι. συμβαίνουν παντού στην, σε όλες τις χώρες. Ναι, ναι. Αλλά αυτό, η ιστορία έγινε κάπου σε μια μικρή πόλη παραθαλάσσια εδώ στην Αγγλία. Mm. Και είναι πολύ όμορφη η ταινία αυτή. Ναι. Και τώρα η ταινία μας είναι υποψήφια για Best Short Film για το National Film Awards. Έτσι. Ναι, και μπορεί ναι. ο κόσμος να ψηφίσει. Είναι public vote. Οπότε... Τι ακριβώς γίνεται στην εξέλιξη του, ποια είναι η κεντρική ιδέα. Ο χαρακτήρας μου υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει ότι, με τους πελάτες. Με τους πελάτες, ότι εκμεταλλεύεται ένας τους πελάτες mm-hmm. και έρχεται μια μέρα ένας από τους εργάτες και μου δίνει ένα δεκάλυρο και γράφει κάτι πάνω. Και γράφει πάνω help, βοήθεια. Ναι, βοήθεια. Οπότε τηλεφωνά τις αστυνομίες, ξέρω εγώ. Και το συλλαμβάνουν τον ένοχο. Τον ένοχο. Αλλά είναι, έχει τη δική του τραγωδία ο χαρακτήρας μου, διότι ο γιος του είναι αγνοούμενος και όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ ωραία ταινία. 10 ναι. λεπτά μόνο, αλλά λέει τόση μεγάλη ιστορία αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτόν πήρε το βραβείο. Και η κριτική επιτροπή ήταν ο Ken Loach και ο Justin Chadwick από τους καλύτερους σκηνοθέτες εδώ στην Αγγλία. Μάλιστα. Οπότε... Θέλει να δούμε εκείνο το κλιπ. Είναι το τρέιλερ, ναι. Το τρέιλερ. Ναι, να το δούμε. Πάμε να το δούμε το τρέιλερ. Yes, I want to report an incident. Yes, sir, go ahead. Did you want free range? I've just had fresh bags delivered. Yeah, I'll trust him. Who? One of my regulars is saying he doesn't trust free range eggs. What? The chickens. They have open fields to run around on. Μάλιστα. Μπράβο, Γιώργο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και πάλι έτσι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου να προχωρά να εξελίσσεται, έχεις κάποια όνειρα, πιστεύεις ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο, πες ότι σε είδε κάποιος σκηνοθέτης και του άρεσες, σου έδωσε ένα ρόλο, μια πρόταση και έκανες μια ταινία η οποία μπορεί να πάει και στο Hollywood, στην Αμερική. Πιστεύεις ότι υπάρχουν τα περιθώρια? Υπάρχουν. Αυτό είναι το καλό του Λονδίνου, διότι υπάρχουν όλες αυτές οι ευκαιρίες. Πριν 2-3 εβδομάδες πήγα για casting για μια νέα ταινία, The Infiltrator, επειδή αυτή είναι αμερικάνικη παραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Έχουν καλύτερους ηθοποιούς, δεν ξέρω. Φυσικά κάνεις μια καλή δουλειά, αλλά πάντα ξεκινάς από την αρχή, διότι ναι. δεν υπάρχει. Είναι πολλοί ηθοποιοί, ναι. ξέρεις, που. Yeah. Πήρανε βραβεία σε μεγάλη ηλικία. Yeah. Πέρασαν και τα 60. Ένας, παράδειγμα, ένας Άγγλος ηθοποιός, ο οποίος πήρε το Όσκα του δεύτερου αντρικού ρόλου. Yeah. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Γνωστότατο ηθοποιός, anyway. Και... Άγγλος. Άγγλος, ναι. Και πάρα πολλοί άλλοι που παίρνουν βραβεία σε μεγάλη. Όμως, η έκπληξη για μένα φέτος, εσύ που παρακολουθάς ταινίες, ήταν η θεωρία του... Everything. Theory of everything. Ναι. Για τον Stephen Hawking. Ναι, ναι. Ήταν πολύ όμορφη. Το παιδί που έπαιξε τον χαρακτήρα ήταν καταπληκτικός. Και είναι μόλις 30 ετών 30 και πήρε το Όσκαρ. Γιατί όχι. Δεν είναι πολλοί που πήρανε Όσκαρ σε ηλικία 30 ετών. Όχι. Ναι. Όμως αυτός έπεισε, κατενθουσίασε. Ήταν, ναι. ναι, διότι... Πολύ όμορφη. Πώς βλέπεις την ταινία εσύ εκείνη, σαν κριτής? Μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Eddie Redmayne τον έχω δει στο θέατρο όταν ήταν 18-20 χρονών. Ναι. Και πήρε βραβείο ως Best Newcomer. Έτσι, ναι, ορίστε. Με ένα θεατρικό έργο του Edward Albee. Mm-hmm. Θυμούμαι ακριβώς, The Goat. Ναι. Ήταν καταπληκτικός. Οπότε εξελίχθηκε... Ναι, ναι, πολύ, σε ναι. πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Όχι, φυσικά του αξίζει, διότι εργάζεται σκληρά, κάνει πολλή δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Κάνει μήνες research πριν να κάνει τον ρόλο του. Ναι.
Οπότε... Θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, όσον αφορά την περίπτωση των κυπριακών παραγωγών. Παρακολουθάς κάποιες παραγωγές? Δυστυχώς όχι. Δεν έχεις την ευκαιρία. Δεν τα βλέπω. Έχω κάνει μια ελληνοκυπριακή ρωσική παραγωγή. Η Κόκκινη Πέμπτη. Ναι. Ήταν μια ταινία με τον Χρήστο Σιωπαχά. Και ήσουν μέσα. Έπαιζα μέσα τον παπά. Α, μπράβο. Πότε έγινε αυτό? Πρέπει αυτό να έχει έγινε χρόνια. Πριν 10 χρόνια περίπου. Ναι, ναι, ναι. Έπαιξε ναι. στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Έφερε ηθοποιούς από την Ελλάδα, έφερε ηθοποιούς ναι. από τη Ρωσία, εμάς από το Λονδίνο. Ναι. Ήταν international παραγωγή. Ήταν πολύ καλή ταινία αυτή. Είδα ένα πρόγραμμα ναι. με εβδομάδα. Μιλούσαν για τις παραγωγές τις κυπριακές. Ναι. Και φιλοξενούμενοι ήταν δύο σκηνοθέτες, μια γνωστή μου και μια άλλη κοπέλα. Και ο ηθοποιός, ο φίλος μας και τους δυο, ο Κρίστοφερ Κρέκο. Ωραία, ναι. Και μιλούσανε για το γεγονός ότι πρέπει οπωσδήποτε το Υπουργείο Πολιτισμού να διαθέσει πιο πολλά λεφτά για τις παραγωγές. Γιατί δεν είναι μια παραγωγή που μένει εκεί, μια παραγωγή που βοηθά να βγει προς τα έξω η κυπριακή παραγωγή και η ευκαιρία να κάνουν και άλλοι ταινίες στην Κύπρο. Υπάρχουν τα περιθώρια, υπάρχουν τα locations, υπάρχουν τα πάντα, ναι. Δεν το έχουν προωθήσει αυτό. Δυστυχώς όχι. Ναι, δυστυχώς. Θα πρέπει να το κάνουν πριν χρόνια αυτό. Βέβαια. Ναι. Διότι τώρα πάνε όλοι στη Μάλτα να. Ναι. Και γυρίζουν. Ενώ η Κύπρος τα έχει όλα. Έχει και το βουνό, τα έχει πάντα, τα χιόνια, τα τη θάλασσα. Τα... Όπως έλεγε και η κοπελιά εκείνη η σκηνοθέτης, λέει 10 λεπτά είσαι από τη θάλασσα στο βουνό. Βεβαίως. Ναι, δεν χρειάζεται να κάνει μεγάλα ταξίδια. Και αυτή η Κόκκινη Πέμπτη είμαστε και στο βουνό πάνω στο. Σε ένα όμορφο χώρο. Είναι όπου λαρούμε την Κόκκινη Πέμπτη. Κόκκινη Πέμπτη, ναι. Έκανε καλή έτσι. Ήταν στα φεστιβάλ πάλι αυτή. Φεστιβάλ, ναι. Ναι, είχαμε ο Στάρο, ο Πασχάλης, ο Σαρούχας. Ναι. Γνωστός στην Ελλάδα. Ναι, πολύ ναι, ναι. καλός ηθοποιός. Μάλιστα, αυτά. Ναι. Λοιπόν, εκτός από την ταινία τη μικρού μήκους που έχεις να κάνεις, έχεις κάποιο άλλο έτσι σχέδιο? Προς το θέατρο, τι υπάρχει κάτι? Θέατρο, αγαπώ το θέατρο, ελπίζω να παίζω κάθε χρόνο. Σ' αρέσει το θέατρο. Είπες πέρσι έκανα το Ουαλά, ελπίζω να κάτι άλλο να βρεθεί σύντομα. Ναι, ναι. Στην Πατρίδα πας τακτικά, έτσι? Όχι πολύ. Η τελευταία φορά που πήγα ήταν στην πρεμιέρα. Έτσι. Της ταινίας, ελπίζω να πάω σύντομα. Θα ήθελα να συνεργαστώ στην Κύπρο, να σου πω την αλήθεια. Διότι... Στο θέατρο. Όχι στο θέατρο. Να, στο θέατρο, για να πας θέατρο πρέπει να είσαι για 6 μήνες. Σε σύριαλ. Όχι σε σύριαλ, σε μια ταινία. Να πάω 2-3 εβδομάδες σε μια ταινία. Πολύ ευχαρίστως, αλλά υπάρχει. Για θέατρο όχι. Ναι, ναι, είναι... Διότι 6 μήνες. Παίρνει πολύ χρονικό διάστημα. Και να έρθεις πίσω στο Λονδίνο είναι δύσκολο να. Ναι, ναι, ναι. Εύχομαι να τα καταφέρεις να λάβεις μέρος σε κάποια ταινία. Γίνονται κάποιες προσπάθειες τώρα για να συνεργαστούμε στην ταινία στην Κύπρο. Ναι, και εγώ και εσύ. Βεβαίως. Γιατί όχι, ναι, βέβαια. Έτσι, να παίξουμε δύο. Δίδυμους. Δίδυμους. Μοιάζουμε, δεν μοιάζουμε. Λοιπόν. λοιπόν. Να σου πω. Ναι, η οικογένεια, πώς εξελίσσεται ο Γιώργος ο Σαββίδης? Η οικογένεια, τι εννοείς? Δική σου οικογένεια, ας πούμε. Εγώ είμαι με τους αδερφούς μου, με τα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχετε καλές σχέσεις, έτσι? Yeah, είμαστε πολύ αγαπημένοι με τους αδερφούς. Ναι, ναι, το έχω αντιληφθεί, δηλαδή. Και ό,τι κάνει ο ένας, το βλέπει και ο άλλος ή το παρακολουθά και ο άλλος. Γιατί πάντοτε και στις περιπτώσεις της γης σου, στα θέατρα και στις ταινίες, τα αδέρφια σου τα βλέπουν πάντα παρόν. Και όσον αφορά το δύο αδερφούς σου, που είναι και οι δυο μπλεγμένοι μέσα σε πολιτικά και μουσικά δρόμενα, και σένα σε βλέπω τακτικά, που είναι καλό αυτό. Είναι καλό. Ναι, να έχετε καλές σχέσεις. Ναι. Μαγειρεύεις, Γιώργο? Γιατί? Είπα, ξέρω, επειδή είναι αργά τώρα, λέω, αν μαγείρεψες κάτι, να πας φιλοξενή. Δεν μαγειρεύεις, ε? Τρως έξω, πάντα, έτσι. Κάποτε, ναι. Κάποτε. Έτσι, ε? Εντάξει. Okay. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχήν που ήσουν εδώ μαζί μου. Εγώ απόψε. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Και... πήγαμε έτσι ταξιδάκι στο παρελθόν, μάθαμε πιο πολλά για σένα και μάθανε και οι καλοί φίλοι τηλεθεατές πιο πολλά για σένα. Είδαμε και κάποια ζούλια που έχεις κάνει και συγχαρητήρια και πάλι για αυτά. Και εντωμεταξύ μάθαμε και για τα μελλοντικά σου σχέδια, έστω και αν είναι λίγα αυτά. Να σε
ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ έτσι πάντα, γιατί μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι έτσι με το χαμόγελο στα χείλη πάντα. Δεν είναι, κατάλαβες, και μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους ευτυχισμένους και χαρούμενους με αυτό που κάνουν. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Ίσως όταν έχεις κάτι νέο, να έχουμε την ευκαιρία και πάλι να ξανασυναντηθούμε εδώ και ωραία, να μιλήσουμε για πολύ το... Πολύ ευχαριστώ, ευχαριστώ που με κάλεσες. Καινούργιες σου δουλειές. Εντάξει. Και ελπίζω να συνεργαστούμε σύντομα. Οπωσδήποτε. Εγώ θα χαρώ πολύ να συνεργαστούμε, ειλικρινά. Έστω σε ταινία, έστω κάπου αλλού, δεν ξέρω. Πάντως στο musical αποκλείεται. Αποκλείεται. Αποκλείεται, διότι εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα τα καταφέρω να χορέψω. Ξέρεις το σιρτάκι. Το σιρτάκι το ξέρω, αλλά κοίταξε, το χορεύω με τους δικούς μου ρυθμούς. Εάν λοιπόν ο χορογράφος δεν του άρεσαν οι δικοί μου ρυθμοί, sorry, it's his problem. Κατάλαβε. It's his problem. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο. Εντάξει Βασίλη. Χάρηκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το ίδιο. Και στο επανειδή. Εύχομαι να τα πούμε πολύ σύντομα και πάλι. Και εγώ. Έγινε. Και θα προσπαθήσω να δω την ταινία. Την οποία πότε έρχεται έξω, είπαμε. Το Honorable Rebel. Ναι. Δεν ξέρω ακόμα ακριβώς. Θα τη δούμε τέλος. Θα μας ενημερώσεις. Τέλος του μήνα θα τη δούμε εμείς το που εργαστήκαμε στην ταινία. Ναι, ναι. Το άλλο, το short film, τα κατάφερα και το είδα. Ωραία. Ναι, και με ενθουσίαση, ειλικρινά. Ευχαριστώ. Και είναι καλή ιδέα, όπως είπες, και είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία, έτσι. Λέμε κάτι το σημαντικό. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Αυτά, καλοί μου φίλοι τηλεθεατές. Γιώργος Σαββίδης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτά που κάνει και αν έχει και άλλα όνειρα να τα πραγματοποιήσει. Είμαι σίγουρος ότι έχεις ένα όνειρο που το έχουμε όλοι μας. Η επιστροφή στην Αμόχωστα. Τούτο εννοείται φυσικά. Ναι. Μια επιστροφή στην Αμόχωστο και μια ευκαιρία εκεί να... Ξέρεις να σου πω το όνειρο με εμένα, ακριβώς. Είχαμε την πρεμιέρα του Παπαδόπουλου στη Λευκοσία. Ελπίζω η επόμενη μου ταινία να γίνει στην Αμόχωστο. Στο Χατζηχαμπή, στο Ιρέον, στο Ολύμπια, στο Ιντεά. Το εύχομαι, το εύχομαι. Τα όμορφα τα σινεμά. Το εύχομαι, το εύχομαι. Που μεγαλώσαμε. Μακάρι, Γιώργο. Μακάρι, ειλικρινά μακάρι. Να κάνουμε την πρεμιέρα εκεί του Παπαδόπουλου. Έτσι είναι το όνειρό μου. Ναι, να πάω πίσω στην Αμόχωστο. Ναι, ναι. Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εσάς, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Μέχρι την άλλη Κυριακή, την ίδια ώρα. Θα είμαι σίγουρος ότι θα είστε μαζί μας για να παρακολουθήσουμε ή να ακούσουμε, να μιλούμε με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καληνύχτα.